Ανακοινώθηκαν και επισήμως από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας τα στατιστικά για το έτος 2023 που αφορούν τη συνολική διακίνηση επιβατών και οχημάτων τόσο και από προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου όσο και από τις γραμμές Κεραμωτή Λιμένας και Καβάλα Πρίνος. Ταυτόχρονα στο φως της δημοσιότητας ήρθαν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας και η συνολική διακίνηση για το 2023 των καραβιών κρουαζιέρας. Αξίζει να σημειωθεί πως σχετικά με την κίνηση για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου από και προς το Απόστολος Παύλος το 2023 διακινήθηκαν 428.352 επιβάτες, ενώ διακινήθηκαν 104.812 οχήματα, αριθμοί που είναι αυξημένοι σε σχέση με αυτούς του 2023. Παράλληλα για τη γραμμή Κεραμωτής Λιμένα τα νούμερα είναι άκρως εντυπωσιακά σε σχέση με τη γραμμή Πρίνου Καβάλας, αφού όπως διακινήθηκαν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ πάνω από 600.000 οχήματα, με τα νούμερα στη γραμμή του Πρίνου να ξεπερνούν τις 186.594 επιβάτες και 38.425 οχήματα. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια κινητικότητα με συσκέψεις φορέων Καβάλας και Θάσου, με τελευταία αυτή που έγινε πριν από λίγες μέρες με πρωτοβουλία του νέου αντιπεριφερειάρχη του κ. Μαρκόπουλου στην αντιπεριφέρεια Καβάλας με τους δημάρχους και τους άλλους θεσμικούς φορείς. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι όταν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, κύριε Δημητάκη, το αποτέλεσμα θα είναι ακόμα καλύτερο. Ήδη τόνισε έτσι κατά την κοπή της Βασιλόπιτας ότι η Θασιακή Ένωση Καβάλας διεκδικεί, απαιτεί 8 δρομολόγια το καλοκαίρι, 4 δρομολόγια το χειμώνα και επιπλέον πρέπει να πω αυτό που είναι αίτημα καθολικό, θα έλεγα, όλων των φορέων. Το τόνισε και ο κύριος Μαρκόπουλος έτσι στο χαιρετισμό του, ότι πρέπει να επανέλθουν οι αρμοδιότητες κατάρτιση των δρομολογίων στις οικίες τοπικές αρχές, δηλαδή στην αντιπεριφέρεια και στο οικείο λιμεναρχείο. Ο εναλλακτικός τουρισμός είναι οτιδήποτε άλλο από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, θεωρώ ότι στην Καβάλα, τουριστικά, το μυαλό μας είναι πάρα πολύ περιορισμένο στο τουριστικό προϊόν το οποίο πουλάμε και στους καταναλωτές τους, οποίους εμείς στην Καβάλα απευθυνόμαστε πολύ συγκεκριμένα. Τι θέλω να πω με αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα σαν πόλη, αλλά θα μπορούσαμε και σαν υποδομές να έχουμε την ικανότητα να προσφέρουμε ένα τουριστικό προϊόν, το οποίο να είναι διαθέσιμο και να προσελκύει μεγάλο εύρος τουριστών. Παρ' όλα αυτά, αυτό στο οποίο αρκούμαστε είναι ένα πολύ συγκεκριμένο και πολύ περιορισμένο εύρος τουριστών. Θα προωθήσουμε, αν θέλετε, και την εικόνα του προορισμού μας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο όμως είναι, για να μην ευλογάμε μόνο τα γένια μας, να δούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα μας. Το επόμενο βήμα, και θα επιμείνω, δεν είναι μόνο η κρουαζιέρα. Είναι η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης. Θέλουμε περισσότερους κρουαζιέρες, περισσότερους επισκέπτες να κατεβαίνουν, να γυρνούν τους δρόμους της πόλης και θέλουμε να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να καταναλώνουν περισσότερο. Πέρα έχουμε αποφασίσει ότι θα θεσμοθετήσουμε πλέον τα βραβεία επιχειρηματικότητας του Μελητηρίου Καβάλας. Θα έχουμε τη συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς, με ακαδημαϊκούς, έτσι ώστε με αντικειμενικά κριτήρια να μπορέσουμε κάθε χρονιά να βραβεύουμε επιχειρήσεις οι οποίες στον τομέα τους, στον κλάδο τους και με κριτήρια που μπορούν να έχουν σχέση με επενδύσεις, με αύξηση της απασχόλησης, με αύξηση του τζίρου τους, με την εξωστρέφειά τους, πραγματικά για να αναδεικνύουμε κάθε χρονιά το επιχειρήν ως μια επιβράβευση, θα λέγαμε, των αξιών, αλλά και το τι προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε επιτέλους την πόλη μας και τον νομό μας από την τελευταία θέση της Ευρώπης. Βεβαίως, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι με τη νέα διοίκηση του κ. Τοψίδη, αλλά και με τους νέους που επανεκλέχθηκαν ή εκλέχθηκαν στον νομό μας δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια, μαζί με τις αντιπολιτεύσεις θα δώσουμε μεγάλη μάχη προκειμένου να πετύχουμε αυτό το στόχο. Γιατί η Ξάνθη μας έχει τιτάνιο πλούτο και πρέπει να τον αναδείξουμε και να τον αξιοποιήσουμε και στον τουριστικό τομέα και στον πρωτογενή τομέα. Για το καλό της περιφέρειάς μας, όλοι μαζί προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα και μέσα στο 2024 να αναδείξουμε την επιχειρηματικότητα και κυρίως τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τόπο μας.